Άδειες πλατείες, έρημοι δρόμοι και ηλικιωμένοι που αναζητούσαν μια μικρή σκιά για να δροσιστούν ήταν σήμερα η εικόνα της Λάρισας. Το θερμόμετρο από τις 11 το πρωί είχε ήδη αγγίξει στον ήλιο τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσοι δεν μπόρεσαν να αποδράσουν στις κοντινές παραλίες αναζήτησαν τη δροσιά κάτω από τα μεγάλα δέντρα της κεντρικής πλατείας. Αυτοί ήταν οι περισσότεροι συνταξιούχοι που το εισόδημά τους δεν τους επέτρεψε να εγκαταλείψουν την πόλη. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχετε τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε ένα... Άμα δεν έχεις λεφτά, θα πας. Πάμε τα πόδια. Τα μπάνια του λαού που λέγανε οι πολιτικοί κάποτε. Χαθήκαν. Χαθήκαν. 300 ευρώ κάνουν μπάνιο. Σύνταξη που κάνα πάρω, κάνουν μπάνιο. Μην τέπτε. Άμα δεν έχεις λεφτά, που θα πας. Είσαι αδύναμος. Τα λεφτά για παραλία. Ας τα φέρουν αυτοί που τα πήγαινε έξω, από τους δανειστές που τα παίρνουν. Και τα πληρώμεις. Πού πάνε τα λεφτά αυτά? Όσο για τις παραλίες της περιοχής, αυτές γέμισαν από το πρωί και ο πόλεμος της ξαπλώστρας καλά κράτησε. Μπορεί για άλλους η οικονομική κρίση να ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να απολαύσουν ένα μπάνιο, για τους περισσότερους όμως δεν στάθηκε δυνατή να τους αποτρέψει να δροσιστούν στην παραλία.